Αναθέσαμε μια υπηρεσία αρχές Σεπτεμβρίου ελέγχου επισκευής και επιστοποίησης όλων των παιδικών χαρών που είχαν κατασκευαστεί τα τελευταία χρόνια. Από τον πρώτο έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι για 4 παιδικές χαρές δεν μπορούν να, τα όργανα είναι σε, έχουν υποστεί τέτοιες φθορές που δεν μπορούν καν να επισκευαστούν. Μάλιστα. Είναι επικίνδυνα και δεν θα έπαιρναν ποτέ επιστοποίηση παιδικές χαρές αν πηγαίναμε να τα επισκευάσουμε. Έτσι δώσαμε εντολή να κλείσουν. Την άλλη εβδομάδα έρχεται επιστοποιημένος ανεξάρτητος φορέας επιπλέον να ξαναελέγξει. Σήμερα θα αφαιρεθούν αυτά τα όργανα. Έχουμε εξοικονομήσει 40.000 ευρώ από τα υπόλοιπα του προγράμματος Φιλόδημος. Θα περάσουμε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια και θα γίνει ανάθεση για να αντικατασταθούν τα όργανα αυτά. Όμως, αυτό που θέλω να πω και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την υπηρεσία ελέγχου επισκευής και επιστοποίησης σε ετήσια βάση, ώστε να υπάρχει ένας συνεχής έλεγχος. Έτσι πρέπει. Όμως, θέλω να πω ότι αν εξαιρέσουμε, για παράδειγμα, ίσως την παιδική χαρά εκεί στη Θερμή, ναι, στο Μήλο, η οποία οι φθορές είναι και με το χρόνο, είναι και κοντά στη θάλασσα και όσο να επιβαρύνονται περισσότερο. Οι παιδικές χαρές στην Αγία Ειρήνη και ειδικά στη Γαρδένια, οι φθορές δεν είναι από το χρόνο. Ναι. Ούτε είναι πολλές φορές, περισσότερες φορές, ή από ό,τι λένε και οι κάτοικοι εκεί, και έχω διαπιστώσει και εγώ ο ίδιος, είναι και από βανδαλισμούς, ναι, από συμπολίτες μας. Το έχουν μεταφέρει οι κάτοικοι της περιοχής, έχουν φωνάξει. Οι οποίοι δεν σέβονται το δημόσιο και το κοινό στο χώρο. Και ό,τι και να κάνουμε, ακόμα και η φύλαξη που λέμε να μπει, η αστυνομία πάει κατά καιρούς, κάνει ελέγχους. Πρέπει να σεβόμαστε λίγο πια το δημόσιο χώρο, διότι όλα αυτά κοστίζουν. Σκεφτείτε τώρα ότι θα δώσουμε 40 με 50.000 ευρώ να επισκευάσουμε αυτά τα όργανα σε διάφορες παιδικές χαρές που έχουν εντοπιστεί και περίπου 70.000 ευρώ κάνει μια νέα παιδική χαρά. Μάλιστα. Δηλαδή στερούμε από μια γειτονιά πόρους για μια νέα παιδική χαρά απλά και μόνο γιατί δεν σεβόμαστε τη δημόσια περιουσία. Ναι. Και δεν υπάρχει τρόπος ούτε να... και δεν υπάρχει λόγος ούτε έναν αστυνόμενο να έχουμε πάνω από το κεφάλι μας, ούτε συνεχώς να δαπανάμε όλοι οι δημότες χρήματα προς αυτή την, ναι, κατεύθυνση. Σε έχουμε ο καθένας... Και αυτά είναι μυαλό. χρήματα των δημοτών. Έτσι είναι. Που πληρώνουν έτσι είναι οι δημότες από τα δημοτικά τέλη, που πληρώνουν οι φορολογούμενοι από τη φορολογία που βάζει το κράτος και μετά επιδοτεί τους δήμους. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία και πρέπει να αλλάξει και άμεσα, γιατί έχει παραγίνει το τελευταίο διάστημα. Δεν μπορούμε να δώσουμε χρόνο πότε θα παραδοθούν οι παιδικές χαρές, έτσι. Πότε υπολογίζεται, σε ένα μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αυτές, περισσότερο? Πόσο χρόνο θα πάρει? Δεν μπορώ να σου το πω, γιατί είναι και η παραγγελία αυτών, ναι, των οργάνων, ναι, το οποίο, πότε, δεν έχω αυτή τη στιγμή χρονοδιάγραμμα πόσο οι προμηθευτές θα τα φέρουν. Πάντως έχουμε δώσει προτεραιότητα.